Είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για το Δήμο Άργος Μυκηνών η σημερινή, γιατί μετά από πολλά, πολλά κύματα τα οποία μας χτύπησαν, εντός εισαγωγικών τη λέξη, φτάσαμε λοιπόν στο λιμάνι να υπογράψουμε σήμερα για το εργοστάσιο κατασκευής διαχείρισης των απορριμμάτων στον Δήμο Άργος Μυκηνών, κάτι το οποίο φάνταζε μακρινό, δύσκολο, όταν είχαμε να κάνουμε με μεγάλα συμφέροντα, τα οποία δεν ήθελαν την αυτονομία κανενός Δήμου, ούτε για την ενδιάμεση διαχείριση. Η ΑΔ Constructions είναι η εταιρεία εκείνη, η οποία έχει αναλάβει μετά από έναν διαγωνισμό ο οποίος έγινε και με πολλές εταιρείες οι οποίες συμμετείχαν και με μια έκπτωση 54,5% περίπου. Ο κύριος Ανδριανόπουλος ως εκπρόσωπος της εταιρείας θα συνυπογράψουμε σήμερα αυτή την κατασκευή της μονάδας μηχανικής διαλογής, έτσι, στα πλαίσια της προσωρινής διαχείρισης. Το κοστός είναι περίπου 544.000, όπως είχα πει πριν, λόγω της μεγάλης έκπτωσης. Και θα θυμίσω πάλι στον κόσμο, για να μην υπάρχουν ερωτηματικά, γιατί δημιουργούν έντεχνα ερωτηματικά κάποιοι, ότι από αυτό το κόστος δεν έχει να πληρώσει ο λαός του Δήμου Άργος Μυκηνών τίποτα. Αυτά είναι χρήματα τα οποία είχαμε πάρει από το κράτος. Είχαμε πάρει 600.000 και τώρα πλέον περισσεύουν και καμιά εξενταριά μεσοσταθμικά, έτσι περίπου. Άρα λοιπόν αυτά που λένε ότι θα πληρώσει ο λαός και θα κάνει ο λαός, αυτά είναι παραμύθια. Εμείς υπογράφουμε λοιπόν την κατασκευή του εργοστασίου. Είμαστε έτοιμοι, για 3 χρόνια θα κάνουμε την ενδιάμεση διαχείριση και πιστεύω ότι επειδή η τιμή την οποία έχουμε πετύχει και είναι 29,45 της διαχείρισης, δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να μας οδηγήσουν να πληρώνουμε τεράστια ποσά, όταν εμείς αυτό μπορούμε να το κάνουμε με πολύ λιγότερα χρήματα. Σε αυτό το εργοστάσιο λοιπόν που υπογράφουμε σήμερα, θα γίνεται και η ανακύκλωση, που είναι αν θέλετε ένας στόχος μεγάλος, τον οποίο έχει βάλει ο Δήμος μας, για να μπορεί να γίνει σε σωστή βάση και έτσι ώστε να ανακτούμε από αυτά τα οποία βγαίνουν, είτε είναι πλαστικό, είτε είναι μέταλλο, είτε είναι γυαλί, και να κάνουμε μια ιδιαίτερη διαχείριση όπως γίνεται σε όλες τις πολιτισμένες χώρες. Η αρχή λοιπόν για τον πολιτισμό, για την εξυγίανση της περιοχής, ξεκινάει σήμερα. Κύριε Δήμαρχε, έχουμε χρονοδιάγραμμα. Πιστεύω ότι κοιτάξτε, η εταιρεία θέλει να πάρει τα λεφτά της για να τελειώσει το δυνατόν γρηγορότερα. Τα χρήματα υπάρχουν και είναι εκεί και περιμένουν, οπότε καταλαβαίνετε ότι αύριο μπορεί να τελειώσει. Σχήμα λόγου. Πιστεύω όμως ότι πιθανολογώ στο τρίμηνο, τετράμηνο, πιστεύω. Πιθανολογώ. Ναι. Εμείς πιέζουμε για το γρήγορο, αλλά νομίζω ότι αυτό το πράγμα... Θα σας βοηθήσουμε. Λοιπόν, αυτό το ακούτε και από πρώτο χέρι. Υπολογίζω λοιπόν ότι στις αρχές του 18, αν δεν είναι τον πρώτο μήνα, θα είναι το δεύτερο, νομίζω ότι εκεί θα έχουμε ξεκινήσει την διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο μας.